Για φυσιολογικές μετρήσεις και όχι για ρηπογόνες ουσίες, στο εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης έκανε λόγο η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, παρακινώντας έτσι και την Αντιπεριφέρεια Καβάλας να εκδώσει σχετική ανακοίνωση για το συγκεκριμένο γεγονός. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι έφτασε η απάντηση από την Αντιπεριφέρεια, όπως μου υποσχέθηκε το πρωί ο κύριος Μαρκόπουλος που τον πήρα τηλέφωνο. Μιλάει ότι από τις, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιανουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων και έκανε και έκτακτη μέτρηση σήμερα. Έστειλε έκτακτη μέτρηση σήμερα, ούτε στο Χαλκερό, ιδιαιτέρως το επισημαίνει μέσα, ούτε πουθενά. Βεβαίως μυρίζει. Το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν οφείλεται η μυρωδιά σε ρηπογόνες ουσίες. Νομίζω ότι πρέπει να τα δώσει. Εγώ όπου με ρωτήσουν θα το πω και νομίζω ότι πρέπει και η ίδια η Αντιπεριφέρεια να το δώσει στη δημοσιότητα για να καθησυχάσει τον κόσμο. Ναι, η μυρωδιά είναι εκεί. Μπορεί να επιδεινώνεται η κατάσταση από τη λεγόμενη θερμοκρασιακή αναστροφή, αλλά αυτό που μυρίζει δεν είναι ρηπογόνο.